Νέα τάξη πραγμάτων στον τραπεζικό και κατ' επέκταση στον οικονομικό τομέα φέρνουν οι κυρώσεις Αμερικανών και Βρετανών σε νομικά και φυσικά πρόσωπα στην Κύπρο για διακίνηση ρωσικών κεφαλαίων. Μόνο η Τράπεζα Κύπρου έχει ειδοποιήσει 4.000 πελάτες που έχουν ρωσικό διαβατήριο και δεν διαμένουν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι λογαριασμοί τους θα κλείσουν παράλληλα με το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων όσων το όνομα περιλαμβάνεται στις μαύρες λίστες. Ενέργεια που ακολουθεί την αναστολή της ιδιότητας μέλους της Ρωσίας από διεθνείς οργανισμούς και τον χαρακτηρισμό της Μόσχας ως μη συνεργάσιμης φορολογικής οντότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μέσα στην ανάλυση ή αν θέλετε την προσέγγιση των τραπεζικών ιδρυμάτων ως προς τον κίνδυνο ή ως προς την έκθεση που ενδεχομένως να είχαν σε κάποια πρόσωπα. Από την εκπομπή Αλφαενημέρωση, ο οικονομολόγος Στέλιος Πλατής εξήγησε πως οι κυπριακές τράπεζες ουσιαστικά εξαναγκάστηκαν να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να μην αλλοιωθεί η εικόνα και η συνεργασία τους απέναντι σε ξένες τράπεζες. Αν θεωρήσουν αυτές οι ανταποκρίτριες τράπεζες ότι οι τράπεζες μας δεν συμβαδίζουν οι διαδικασίες τους, οι πελάτες τους κλπ. Με βάση αυτά τα πρότυπα και φέρνουν μέσα στο σύστημα μέσω τους κάποιους μήνες ακυρώσεις, τότε θα κλείσουν αυτό που λέμε correspondent banking, τη δυνατότητα να είναι ανταποκρίτριες. Προσθέτοντας πως η νέα κυβέρνηση έχει ένα τεράστιο πρόβλημα να διαχειριστεί και θα πρέπει να λειτουργήσει με διαφορετικά κριτήρια από την προηγούμενη. Στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή η εικόνα της Κύπρου είναι στο χειρότερό της. Κάτι που αντιλαμβάνεται πλήρως η κυβέρνηση, η οποία διαμηνεί και διαβεβαιώνει προς τα έξω πως έχει εξαπολύσει εκστρατεία κάθαρσης και μέσα σε αυτά τα πλαίσια συστήνει την Εθνική Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων σε συνεργασία με την Βρετανία. Είναι μια μονάδα, η οποία οφείλω να αναφέρω ότι δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποδεικνύει, είναι ακόμα μια απόδειξη του πόσο σημαντικό θεωρούμε ως Κυπριακή Δημοκρατία, πόσο υψηλά στις προτεραιότητες μας τίθεται η πλήρης συμμόρφωση με τις κυρώσεις. Μονάδες ανάλογες λειτουργούν πάντως από το 2012. Με τα κακά νέα να έρχονται όμως συνήθως από έξω. Επίγουσα συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητά την ίδια ώρα ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. Σε επιστολή του τονίζει πως από την πλευρά του ασκήθηκε όσο το δυνατόν πιο ενδελεχής εποπτικός έλεγχος των μελών του. Από τότε που τέθηκαν σε ισχύ τα ακυρωτικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, ο Σύλλογος άσκησε τον εποπτικό του ρόλο ενεργώντας με άμεσα αντανακλαστικά και με την δέουσα αυστηρότητα και σοβαρότητα. Με σκοπό την προστασία της νομικής κοινότητας του τόπου, στην έκταση που του επιτρέπουν οι αρμοδιότητές του και οι εξουσίες που εκπηγάζουν από το νομοθετικό πλαίσιο. Διαβούλευση επιθυμούν και οι εγκεκριμένοι λογιστές.